Αλλά η υγεία, όπως έχουμε πει και παλιότερα, επηρεάζεται από την καθημερινότητα, επηρεάζεται από το γίγνεσθε, από πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, προχωράμε όμως, προχωράμε. Να, ωραία, η κατάσταση τώρα ποια είναι, κύριε Δήμαρχε, σήμερα? Να δείτε, η κατάσταση ποια είναι. Η κατάσταση, καταρχήν να ξεκινήσουμε πρώτον ότι ήδη ξεκίνησαν να συμπληρώνονται οι αιτήσεις από τους πληγέντες. Η μια κατηγορία είναι αυτοί που έχουν πληγεί ως ιδιώτες, δηλαδή μιλάμε για κατοικίες. Η άλλη κατηγορία είναι οι πληγέντες, οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις. Να. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ειδών αιτήσεων. Έχουμε ξεχωρίσει τα σημεία που θα πηγαίνουν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκουν. Και στη συνέχεια, όσες αιτήσεις συμπληρώνονται, αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει το Υπουργείο και η Περιφέρεια. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή να γίνουν όλες οι αιτήσεις, αλλά 5-5, 10-10. Ναι, μόλις συμπληρώνονται δηλαδή 5-6 και μια δεκαριά, θα φεύγουν. Πνευματικά δηλαδή θα γίνεται. Δεν θα περιμένετε τους 100 ή τους 50. Ναι, δεν θα περιμένουμε τους 100 και τους 10. Είκαμε για να επισπευθεί όλη η διαδικασία. Αυτό δείχνει την προδειξία και νομίζω ότι το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο ψηφιακός λαός. Στη συνέχεια θα παίρνουν οι αρμόδιες ομάδες καταγραφής που έχουν συγκροτηθεί από την περιφέρεια και από το Δήμο, θα παίρνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, των πληγέντων, και θα γίνεται η αυτοψία στον χώρο των οποίων καταγράφουν, και αυτά που καταγράφουν θα γίνεται δηλαδή μια επιβεβαίωση. Ναι, ποιος θα το κάνει τώρα αυτό την επιβεβαίωση, ποιος θα... Είπαμε, η περιφέρεια έχει αναλάβει πέντε συνεργεία, έχει συγκροτήσει για την περιφέρεια για τους επιχειρηματίες, για τις επιχειρήσεις, και άλλα δύο συνεργεία, εκτιμώ δύο, θα είναι για τις κατοικίες, για τους ιδιώτες. Δηλαδή, ναι, γιατί θα έχουν και μπόλικη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι να καταγράψουν να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά όλο και αυτό. Και να επιβεβαιώσουν, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και εντολές από την κεντρική εξουσία, από την κεντρική κυβέρνηση, να υπάρχει μια ευελιξία όσον αφορά και το φωτογραφικό υλικό, γιατί καταλαβαίνετε τώρα από το Σαββάτο που έγινε η θεομηνία, μέχρι σήμερα που είναι η Τρίτη, ο κόσμος δεν μπορεί να, δηλαδή και μόνο που βλέπει την καταστροφή, δεν μπορεί να κάθεται άπραγος. Ναι, μπορεί να βλέπει σίγουρα, νέα, θα ξελασπώσει. Να μην βγάλει νερά, να μην βγάλει λάσπη, να μην βγάλει έξω τις πολυθρόνες, τα γραφεία, τους υπολογιστές. Μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος, καταλαβαίνετε. Οπότε έχουν γίνει ενέργειες από τους πληγέντες όσον αφορά το χώρο τους, την αποκατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είπε η κυβέρνηση ότι θα πιστοποιείται και θα βεβαιώνεται η κατάσταση με φωτογραφικό υλικό. Το οποίο όλοι οι πληγέντες έχουν από την πρώτη στιγμή έχουν βγάλει φωτογραφίες και έχουν στο αρχείο τους όλη την κατάσταση. Ναι, μα μόνο αυτά τα βίντεο που είδαμε που κυκλοφορούν από τους σιτιακούς και όλο αυτό. Λέμε, κυρία Τεγκαράκη, που το βίωσα από την. Δηλαδή, βήμα-βήμα βίωσα όλο εκείνο το πεντάωρο από τις 10 το πρωί περίπου 9.30-10 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα μπορεί κάποιος να τα σκηνοθετήσει. Ναι, νομίζω ότι η φύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αν και τρία ποτάμια θα προλαβαίνανε έτσι να δώσω την έμφαση. Αν τρία ποτάμια θα παίρνανε όλο αυτό το τεράστιο όγκο νερού. Το τεράστιο. Τώρα, τέλος πάντων. Αυτό σαν συνέπεια θα έχει σε άμεσο χρόνο να υπάρξουν κάποιες καταβολές πέραν των αρχικών ενισχύσεων την οποίων έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τους πληγέντες. Ναι, και αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε, κύριε Δήμαρχε, θα μπουν στο κάδρο των 6.000 ευρώ που δίνει, γιατί το ακούσαμε επίσημα να ανακοινώνεται από την Αγία Πελαγία. Όταν στη Σιτία ήρθε, δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Δεν ανακοινώθηκε στη Σιτία κάτι τέτοιο. Άρα, δεν ανακοινώθηκε. Εκτιμώ ότι θα είναι στο ίδιο κάδρο. Εκτιμώ. Δεν θέλω όμως να εκτίμηση κάνω. Εκτιμώ θα είναι στο ίδιο κάδρο. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι η διαβεβαίωση και της κυβέρνησης και της περιφέρειας ότι θα τα πάρουν οι άνθρωποι, γιατί έτσι κι αλλιώς και τα 6 χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για χάπι όταν έχουμε επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερός, κύριε Τσαγκαράκη. Τι να λέμε για τον κύριο Κακουράκη που είχε μέσα ο άνθρωπος γύρω στις 600.000 εμπορεύμα χορτοκοφτικά, λισοπρίωνα, μηχανές, ανταλλακτικά, μα τι ο άνθρωπος. Να σας πω για τον κύριο Στιβακτάκη με τις ζωοτροφές, τον κύριο Μουτάκη, να λέω Κατσικοπούρνο, να λέω Χαλκιαδάκη, τα πέρασα ένα-ένα. Μην δείτε.
Δηλαδή η βιβλική καταστροφή. Οπότε και αυτό το 6.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για να ξελασπώσεις. Μόνο για τους εργάτες, αν θα μπορέσει να είναι το ποσό που θα χρειαστεί μόνο για το, για το δυναμικό που θα χρησιμοποιήσουν για να καθαρίσουν τους χώρους. Αλλά και ούτε αυτό υπάρχει, κύριε Βενέτη, και ούτε αυτό. Τέλος πάντων, για να μην γίνομαι κουραστικός, αυτό που είναι η διαβεβαίωση είναι ότι οι άνθρωποι, έτσι, με τα δικαιολογητικά τους, με, όλο το, με όλα τα παραστατικά τα οποία θα υποβάλλουν, θα προσεγγίσουν το πλήρως την αποζημίωσή τους. Τι να πω τώρα. Αυτό είπανε. Θα αποζημιωθούν στο, να το πω, το 100%. Δεν ξέρω αν το 100% θα επαληθευτεί κάποια στιγμή. Τουλάχιστον αυτό ελέγχθη. Όταν λέτε παραστατικά και δικαιολογητικά, περίπου μια εικόνα μπορείτε να μας δώσετε σε τι ακριβώς θα χρειαστεί να προσκομίσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι ώστε να μπουν μέσα στη διαδικασία? Να καταγράψουν το εμπόρευμά τους. Τώρα θα το βρούνε ώστε να πιστεί η Επιτροπή ότι μέσα, παράδειγμα, είχα 10 λισοπρίωνα και δεν ήταν 5. Γιατί η καταστροφή θα είναι και στα τιμολόγια, θα είναι και στα παραστατικά τους. Ακριβώς αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος δεν έχει, μου λέει, δεν έχω κόλλα να γράψω ένα τηλέφωνο. Φύγαν τα πάντα. Mm-hmm. Παραστατικά, τιμολόγια, αποδείξεις, τα πάντα φύγανε όλα. Πώς αυτός ο άνθρωπος? Δεν ξέρω. Πρέπει να πιστεί η Επιτροπή με τις συντατάδες και τον ιδιοκτήτη. Κάτι πρέπει να υπάρξει, μια ευελιξία. Δηλαδή, μην είμαστε καχύποπτοι, δηλαδή. Μην πει μέσα από την κακοποίηση. Αλλήμον, ο άνθρωπος και φοβάμαι μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα πάνω στην απόκνωση. Όταν ο άλλος σου λέει 700.000 και 500.000 ευρώ. Μα μιλάμε τώρα, κόπη μια ζωή. Και σε μια εποχή κρίσης, οι οποίοι όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά. Μα τι λέμε τώρα, και ακριβώς. Βιώνουμε και αυτά που βιώνουμε με μια βεβαιότητα. Όχι μόνο δύσκολος, ακούμε την ενεργειακή κρίση, ακούμε τους πολέμους. Τώρα, εδώ, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση ή θα κάνετε κάποιο αίτημα, ας πούμε, για τους λογαριασμούς ρεύματος, παραδείγματος χάρη των ανθρώπων αυτών? Θα κάνουμε και ελαφρύσεις, κυρία Τσακαράκη. Από το Δήμο, εντάξει, αυτό το θεωρώ δεδομένο τώρα. Δεδομένο είναι, όλες οι ενέργειες θα γίνουν από τον κύριο Δήμαρχο. Σήμερα έχουμε μία σύσκεψη συντονιστική πολλών φορέων που θα κατατεθούν απόψεις, θα κατατεθούν προτάσεις, διαπιστώσεις, περάσματα που λέμε μετά την καταστροφή, να βρούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει, ώστε να έχουμε την ανακούφιση του κόσμου, να νιώσει μια άλλη ψυχολογία, μια καλή περίεξη. Ότι κάποιος ενδιαφέρεται, τέλος πάντων, και υπάρχει μια κρατική αρρωγή γι' αυτό. Εντάξει, ο Δήμος όμως, μας το είπε και χθες ο κ. Ζερβάκης εδώ, εντάξει, ότι μπορεί ο Δήμος να κάνει. Αλλά είναι και άλλες, δηλαδή ο Δήμος θα μπορεί να επέμβει στην εφορία ή να επέμβει στους λογαριασμούς. Πόσο να φτάσει ο Δήμος. Αλλά το θέμα είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη πίεση από το Δήμο. Μεγάλη πίεση και η αντιπεριφέρεια στο ίδιο μήκος κλίματος κινείται και η περιφέρεια, αλλά είδαμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο από τον Υφυπουργό Εσωτερικό, τον κύριο Πέτσα, που ήρθανε τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Πλακιωτάκης, Γενική Γραμματής που ήρθανε από την Αγροτική Ανάπτυξη. Δηλαδή είδαμε έτσι μια, θα έλεγα, μια άμεση ανταπόκριση του κλιμακίου. Ήρθε αμέσως. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, θα έλεγα. Μην είμαστε μηδενιστές. Όχι, δεν είμαστε το ίσα-ίσα. Έτσι να το αγκαλιάζουμε. Δεν το συζητούμε αυτό. Απλά επειδή έχουμε δει και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές, οι οποίοι ναι, μεν μπορεί να υπήρξε καταγραφή ζημιών κλπ. Αλλά στο τέλος οι άνθρωποι δεν πήραν κάτι. Ναι. Εκ του αποτελέσματος, δυστυχώς. Αυτό δηλαδή να. Και σύντου ότι και χρονοβόρες διαδικασίες. Δηλαδή όταν ακούμε ότι οι σεισμόπληκτοι του Καστελίου εκεί, του Αρκαλοχωρίου, που έχουν περάσει 2 χρόνια και έχουν πάρει, από ό,τι άκουσα, το 30%. Ένας χρόνος. Δεν είναι ωραία πράγματα. Ναι, μα γι' αυτό το λέω, ότι επειδή έχουμε παραδείγματα δίπλα μας. Άρα πρέπει, κυρία Τσακαράκη, κάποια πράγματα να αναθεωρηθούν. Να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα. Να γίνει πιο ευέλικτη η γραφειοκρατία. Και πέραν των αποζημιώσεων, σας διακόπτω, αλλά και πέραν των αποζημιώσεων έχουν να κάνουν και με τα τρέχοντα έξοδα, γιατί ο οικονομικός ιστός της Σιτίας, όπως ξέρουμε, έχει σταματήσει. Από εκεί και πέρα έρχονται θέματα εφορίας, θέματα παγιών εξόδων, όπως είναι υπάλληλοι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εργαστούν. Θα υπάρξουν αναστολές, αυτά ξέρετε ότι γίνεται μια λυσίδα. Εκεί θα πρέπει να πιεστούν όλοι και με τη συνδρομή του Δήμου, πιστεύω. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Εντάξει, ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει να πιέσει, ας πούμε. Μόνο μία πίεση που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, βέβαια, μα γι' αυτό μιλάμε, όχι για να ενεργήσει. Μία πίεση
θα είναι διαρκής, ναι. θα είναι, θα έλεγα, αρκετά δυναμική, ώστε να, το σύστημα να γίνει πιο ευέλικτο, για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, έχουμε εικόνα τι προκάλεσε αυτή την καταστροφή, γιατί κυκλοφορούν κάποιοι χάρτες, ναι, τώρα τελευταία, ναι, 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 στο διαδίκτυο, ναι, ναι, και είχαμε και την πλημμύρα του 19 που... Καμία σχέση, καμία σχέση. Δεν μπορώ να ξέρω, ναι, αλλά θυμάμαι ότι πάλι είχαμε προβλήματα. Είχαμε πλημμύρα του 19, ναι, αλλά εκείνο το οποίο συντέλεσε σε αυτή την πλημμύρα του 19, από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ, ήταν ο Παντέλης ποταμός, ο βασικός ποταμός που ξεκινάει από τη Μαρονιά, κάπου σε κάποιο σημείο ενώνεται και ο Σκλαβεδιάκος από τη μεριά του Πισκοκεφάλου. Δεν είχαμε μεγάλη απορροή των υδάτων. Άρα δηλαδή δεν ήταν αυτός ο ποταμός πάλι. Πήγαν τα νερά, πιάσαν το Γαλλικό, το ξενοδοχείο, σε συνέχεια πιάσαν την Παρθολομαίου και πιάσαν έτσι. Αλλά δεν ήταν όμως, δεν ήταν η ποσότητα τέτοια όπως η προχθεσινή. Δεν ήταν τα χιλιοστά, τα 700 περίπου που λένε, 780 ακόμα, εκεί περίπου τα άκουσα πάλι χθες, γύρω στα 700-780. Λοιπόν, ήταν πιο λίγα τα χιλιοστά και επίσης δεν έγιναν στο 19 σε μικρό χρονικό διάστημα. Υπήρχε μεγαλύτερο διάστημα, ώστε υπήρχε απορροή, αλλά όχι όμως η αναμενόμενη. Ναι. Άρα δηλαδή δεν ήταν στο ίδιο σημείο το πρόβλημα ή από το ίδιο σημείο δεν... Την προχθεσινή πλημμύρα, κυρία Τσαγκαράκη, έγινε το άλλο, το εξής. Έσπασε από κάποιο σημείο ο Σκλαβεδιάκος ποταμός. Ένα είναι αυτό το σημείο. Και από ένα σημείο, από μια περιοχή που λέγεται Λιγαράς, κατέβαιναν τα νερά από πίσω από τις εργατικές κατοικίες και φτάσανε στο ύψος εκεί στο σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη. Το οποίο παλιά, από ό,τι λένε και από ό,τι ακούγεται, και δεν θέλω να κάνω και έτσι, γιατί και εγώ δεν έζησα παλιά τη Σικία να ξέρω, αλλά από ό,τι λένε ήταν η φυσική ροή των υδάτων από εκεί. Και το νερό, όπως γνωρίζουμε όλοι, θα ξαναπάει στη θέση του. Εκεί έγινε. Υπήρχαν τώρα κάποια γεφυράκια, η περιβόητη γεφυρά εκεί στον Άι Γιάννη, η οποία ήδη είναι στα... Πάμε για ανακατασκευή της γεφυράς, να γίνει πιο λειτουργική, να γίνει με άλλο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υδάτων, να συνεχίζονται δηλαδή τα νερά από τον Άι Γιάννη προς τον Παντέλη ποταμό και μετά να έχουμε την εκβολή στη θάλασσα. Άρα λέτε, ας πούμε, ότι ενδεχομένως να υπήρξαν κάποιες αστοχίες όλα αυτά τα χρόνια, ή ας πούμε δεν το πήραν υπόψη τους αυτό. Εκ του αποτελέσματος βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Αυτό θα καθίσουμε τώρα και ο Δήμος και η περιφέρεια να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι έφταξε, δηλαδή, τι έφταξε, ποιο σημείο, τι θέλει αυτό το σημείο λοιπόν, ώστε να έχουμε μια νέα θωράκιση αντιπλημμυρική της πόλης της Ιθίας. Μια νέα θωράκιση. Τώρα τι θα γίνει αυτή, θα γίνει ένα νέο γεφύρι, αυτό θα γίνουν, ξέρω εγώ, παρακάμψεις ρεμάτων, θα γίνουν εκπανθήσεις. Κοίτατε, αυτά θα τα πει η περιφέρεια που είναι αρμόδια για τα ρέματα και τους ποταμούς. Εμείς σαν Δήμος, σαν πολιτική προστασία, θα κάνουμε τις δικές μας τις προτάσεις, να μην ξαναβιώσουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία είναι φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει εν έτη 22 να έχουμε τέτοιες αντέρσεις. Ξέρετε, και πόσο να έχουμε θύματα. Το καλό με εμένα που είχα όλη την αγωνία και τον έλεγχο του συντονισμού, θα έλεγα, λέω, Θεέ μου, μη μου πάθει κάποιος κάτι. Μη μου ανοίξει η ρουθούνη. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν είχαμε πρόβλημα, γιατί ήταν μέρα αυτό. Ήταν μέρα. Κύριε Δήμαρχε, τι θα γινότανε. Νύχτα, κυρία Τσαγκαράκη, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο μηχανισμός νύχτα πόσο να δουλέψει. Με τι επικοινωνίες και πώς μπορεί να περάσει ο κόσμος ο ίδιος. Και ο ίδιος ο κόσμος πάνω στην αγωνία του, τα αυτοκίνητα που θα πηγαίνανε. Γιατί μιλάμε μέσα σε μία ώρα, πέσαν 400 και χιλιοστά. Μιλάμε για τρομερή ποσότητα. Σε μία ώρα. Και συνέχισε την επόμενες ώρες μετά, συνέχεια 200 χιλιοστά, 100 χιλιοστά, 200, μέχρι που φτάσαμε αυτό το νούμερο. Και επειδή το αναφέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δεδομένα για αυτή οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή φταίει οτιδήποτε του σήμερα. Αν τα σχέδια και οι προτάσεις των μελετών γίνουν για το σήμερα, θα είναι επικαιροποιημένα για μετά από κάποια χρόνια τα οποία θα ολοκληρωθούν τα έργα. Γιατί είδαμε ότι στην Αγία Πελαγία δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, λειτουργήσαν τα αντιπλημμυρικά του δεδομένα και φτιαχτήκαν με. Αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. Με μελέτες προ-20ετίας. Θα πρέπει τα έργα να είναι του τώρα, δηλαδή να είναι τώρα. Αυτό ακριβώς, κύριε Βενετή, δηλαδή η νέα θωράκιση για την πλημμυρική
θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής. Διότι πλέον θα έχουμε ακραία φαινόμενα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, θα έχουμε ακραία φαινόμενα σε ελάχιστο χρόνο. Μπράβο. Αυτό είναι πλέον τώρα. Ναι. Δηλαδή θα έρχεται ξαφνικά ένας κάψοντας μέσα σε μία μέρα που θα τα καίει τα πάντα. Mm-hmm. Θα έρχεται μία πλημμύρα μέσα σε 2-3 ώρες. Ναι, ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε πλέον την κατάσταση με τα νέα δεδομένα. Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πραγματικά το αξίζεται και ο σιτιακός λαός, γιατί βλέπουμε και ακόμα και τα παιδιά του ΕΜΕΠΑ, ναι, φοιτητές, όλα τα παιδιά από το ΕΠΑΛ, από το Πανεπιστήμιο, από άλλες σχολές, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με σκούπες, με φαράσια, με ρωτάγανε, μου λέει, κύριε Δήμαρχε, σε ποιο σημείο τώρα εμείς να πάμε. Λέω, παιδιά, τι να σας πω, όπου βλέπετε κατοικία, μαγαζί, να σπάτε σε ομαδούλες και να βοηθάτε από μόνοι τους. Έχω ζητήσει τη συνδρομή της αεροπορίας και του ναυτικού να πούνε με πιεστικά μηχανήματα να πλένουμε. Ωραία. Ήδη ξεκινάμε και πλένουμε. Έχουν ανταποκριθεί όλοι στο κάλεσμα. Ωραία. Ο κόσμος, αυτοί που δεν έχουν πληγεί, έρχονται και βοηθάνε, γιατί καταλαβαίνετε, η Σιτία είναι μεν πολύ, αλλά είναι μια πολύ μικρή. Πολλοί είναι γνωστοί, συγγενείς, φίλοι. Έχουν περισυλλεγεί τα αυτοκίνητα που έχουν καταλήξει στο λιμάνι? Όχι. Δεν τολμάμε. Καταρχήν είναι τέτοια η θολούρα που δεν τολμάμε να πλησιάσουμε. Όχι. Αν δεν κατασταλάξουν τα νερά, αν δεν αποκατασταθεί η θολούρα ώστε να βουτήξουν οι δίτες, δεν μπορεί να γίνει ακόμα κάτι. Μάλιστα. Τι να πούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα. Καλά. Να, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Είμαστε κοντά στους δημότες, ώστε η Σιτία να επανέλθει στην κανονικότητα, και θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Είμαι σίγουρο, με τη βοήθεια των αρμοδίων υπηρεσιών, περιφέρεια και την κυβέρνηση που τη θέλουμε δίπλα μας, πιστεύω ότι θα σταθούμε στα πόδια μας, ώστε μια κακή ανάμνηση. Σίγουρα και ο σιτιακός κόσμος συμμετέχει σε αυτό, πρωτοστατεί σε αυτό. Εύχομαι να πρωτοστατήσουν και όλοι οι μηχανισμοί από πίσω της κυβερνήσεως που πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββαράκη, κύριε Βενέτη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.